φίλο θα φέρει και σε ως μαλλιά τον τζόνο. Ωρα, αγάπη σκοκέ. Έφαγε λίγο σοκολάτα και αναστήθηκε η παρουσιάστρια, καταλαβες. Τι είναι αυτό, πίτσα. Πίτσα ή πίτα. Καλησπερίζω όλο τον κόσμο. Πραγματικά σήμερα φτιάχνουμε δύο από τα ομολογουμένως αγαπημένα μας φαγητά, την πίτα και την πίτσα, σε μία συνταγή, ευέλικτη συνταγή, με γεύση και βάση πατάτας που έχω βάλει αντί για ζυμάρι. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για μία πατατόπιτα, που αν βάλεις όμως μέτρη μου και λίγα λαχανικά από πάνω, ξαφνικά αυτή η νόστιμη, φανταστική συνταγή μεταμορφώνεται σε πίτσα. Φίλες και φίλοι, πατατόπιτα ή πατατόπιτσα. Έτσι. Πατατόπιτσα. Για τα παιδιά και για τους γονείς. Εύκολη συνταγή. Πώς φαίνεται καταρχήν. Περίεργο που φαίνεται. Μοιάζει με πίτα όντως, αλλά είναι πίτσα. Κάτσε να σου πω. Είναι ποπό και μικρό και ζεστό. Γιατί άμα την τάξει. Είναι η συνταγή που κάνει πραγματικά για βράδυ. Κάνει πραγματικά για φίλους. Είναι Πάβο, αυτό που λέμε, η βάση έχει τριμμένη πατάτα. Αφρός φίλε. Αχ, μυρίζει πολύ ωραία πατάτα. Στην Πέτη, τι? Άμα παγώσει, τη βάζει και στο ταπεράκι, τη βάζει για το γραφείο. Συνοδεύει όλη την ημέρα δύο υλικά που προμηνύουν ως μια. Πατάτα, τυράκι, γιαουρτάκι, φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, για την πατατόπιτα με λαχανικά, θέλω να χρησιμοποιήσετε δύο πατάτες στο σύνολο 300 γραμμάρια. Ένα και μισό κεσεδάκι γιαούρτι, 100 γραμμάρια δηλαδή. Δύο αυγά, 50 γραμμάρια αλεύρι. 80 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη με 40 γραμμάρια τυρί φέτα, δηλαδή στο σύνολο 120 γραμμάρια οποιοδήποτε τυρί έχετε στο ψυγείο, έτσι να κάνουμε και λίγο τα leftover, να διάσουμε το ψυγείο που λέω εγώ. Λοιπόν, για πάμε. Μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή, πάπρικα για να έχει αυτό του καπνιστού και το άρωμα της πίτσας που λέω εγώ των αλαντικών και όλα αυτά. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, λίγες σταγόνες λεμόνι, λίγο φρέσκο θυμάρι και μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Και τώρα, από πάνω θέλετε να βάλετε ομό προσούτο, θέλετε να βάλετε λαχανικά όπως εγώ, 4-5 στο σύνολο κομμένο σε φέτες, λιγοστή πιπεριά και η συνταγή πραγματικά θα απογειωθεί. Αποστολίζουν όπως θέλουν στην τελική, ό,τι τους αρέσει. Θέλω να τραβήξει να δεις, κοίταξε τι ωραία, η βάση, μπετάκι μου. Κοίταξε εδώ, η βάση έχει τριμμένη την πατάτα. Θα βάλω κι εγώ, σε ποιον θα κεράσω. Ποιον θα κεράσω. Θέλω να είναι εθελοντή, κανένας. Τι, εγώ το τρώω. Κανείς δεν βοηθάει. Το βάζω εδώ στην άκρη. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς έχει. Okay. Την καρισμετάκι μου. Okay. Λοιπόν, η τριμμένη η πατάτα εδώ, στο χοντρό, αντί για ζυμάρι, θα βάλω την πατάτα. Στο χοντρό του τρίφτη, όπως είναι εδώ, δύο πατάτες στο σύνολο. Και έλα να σου πω, Μπετάκι, εγώ την έχω έτσι τριμμένη τώρα εδώ. Έχω βάλει λεμόνι, γι' αυτό βάζω και το λεμόνι. Δεν θέλω να μαυρίσει η πίτα ή η βάση της πατάτας. Γι' αυτό βάζω λίγο χυμό λεμονιού, το έχω και από πριν, για να μην μαυρίσει και να είναι πολύ νόστιμη. Να είναι ωραία, τσικίτι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το γιαούρτι, μισό και σε γιαούρτι. Λοιπόν, baking powder. Το baking powder το βάζει για να φουσκώσει. Να γίνει λίγο φουσκωτό. Και όποιος δεν έχει 50 γραμμάρια αλεύρι, όπως δεν έχει μια κόκκινο φαρίνα. Εντάξει. Ουσιαστικά το θέλω να μην είναι πίτα, να είναι λίγο αφρός. Να μην είναι δηλαδή σαν κράκερ. Πάντως είναι σαν να τρως πίτσα με γεύση πατάτα. Αυτό είναι. Πατατόπιτσα. Ανάλογος, όποιος δεν βάλει τα υλικά από πάνω του και είναι λίγο πιο ρουστίκο, όπως είναι εδώ πέρα με το που δεν έχω βάλει τίποτα, που είναι μόνο το θυμαράκι από πάνω, είναι αυτό της πατατόπιτας που είναι πραγματικά πολύ αφράτη όταν βγει από το φούρνο, ενώ όταν παγώσει, επειδή σταθεροποιείται η παρμεζάνα, είναι λίγο πιο. Στέκεται καλύτερα. Λοιπόν, ένα πιρούνι ή ένα σύρμα. Ανακατέψτε εδώ τα υλικά. Αυγά, αλεύρι, είπα, κόκκινο αλεύρι στο σύνολο 50 γραμμάρια ή αλλιώς το απλό το αλεύρι με λίγο baking powder. Και τι βάζω εδώ, τι δεν έχω βάλει. Μία κουταλιά δεν έχω βάλει. Τυρί. Ελαιόλαδο, θα το βοηθήσει πάρα πολύ. Λιγοστή φέτα, μπετάκι. Λίγο φετούλα εδώ πέρα βάζω. Θέλω που και από τα κομματάκια. Μην ξεχάσετε να άλλα το πιπερώσετε. Κάνει έτσι μια τσαχπινιά. Θέλει εδώ πέρα η φέτα, χρειάζεται να πω την αλήθεια, γιατί κάνει λίγο αυτό που και που τη βρίσκεις και είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσα στο δόντι. Λοιπόν, μαϊντανό λίγο βάζω εγώ, μου αρέσει λίγο να ξέρεις, έχουν λίγο δροσιά και θυμάρι. Να το θυμάρι. Μπορούμε να το βάλουμε και από ξηραμένο, εγώ να σου πω, και σε φρέσκια δομή. Και καπνιστή πάπρικα λιγοστή. Κοίταξε εδώ χρώματα. Τελείωσε η συνταγή. Δηλαδή τα υλικά, φίλες και φίλοι, τα έχετε όλοι στον τουλάχιστον. Το άλλο το τυρί τι είναι, παρμεζάνα. Άλλο παρμεζάνα. Δεν έχω βάλει την παρμεζάνα, τη φυλάω για από πάνω. Α. Θα κάνει αυτή την κρούστα, κοιτάξτε εδώ. Για να κάνει αυτό το crispy που. Έτσι, crispy. Crispy. Λοιπόν, τα υλικά τα έχετε όλοι να το κάνετε. Δύο αυγουλάκια, λίγο φέτα, λίγο αλευράκι, γιαούρτι αν υπάρχει, αλλιώς βάλτε γάλα. Σας δίνω. Πρόκειται για μια ευέλικτη συνταγή. Αντί όμως για πολύ αλεύρι, τρίφτε δύο πατάτες. Λεμονάκι να μην μαυρίσουν και αυτό είναι όλο. Λίγο λαδάκι κάτω, έβαλα και μέσα.
Δεν έχω αλατίσει όμως. Και έφτασε η στιγμή. Σηκώνει αλάτι να πω, το ρουφάει δηλαδή. Σηκώνει, γιατί έβαλες φέτα. Θα βάλεις και παρμεζάνα. Ναι, θέλει αλάτι. Θέλει αλατάκι. Εγώ έχω μια ήπιας άλμης φέτα. Εσείς δοκιμάστε λίγο τη φετούλα. Αν πρόκειται για μια άλμη η οποία είναι ας πούμε πολύ δυνατή, λίγο πιο ήσυχα τα καρικεύματα. Και όπως είναι, στρώστε εδώ πέρα με ένα κουτάλι. Λαδώστε πολύ καλά ή βάλετε όπως έβαλα εγώ αντικολλητικό χαρτί. Και καλώς τους εδώ. Στρώστε εδώ και από πάνω. Μπορείτε να τα αφήσετε όπως είναι. Λεπτή τη θέλω την πίτα αυτή. Πανεύκολη συνταγή. Πανεύκολη. Δηλαδή, είναι από την πατσίνα. Κάτι να δώσεις στα παιδιά το βράδυ ή να τσιμπήσεις, ξέρω εγώ, ένα ωραίο σνακ. Βλέποντας survival. Τα έχεις όλα τα υλικά σπίτι και το φτιάχνεις. Είναι μια ωραία πρόταση. Εμένα μου αρέσει και έτσι όπως είναι. Μπέτει με λίγο τρίμα φέτα. Αν είναι λίγο μπατζινοειδέ. Λίγο μπατζίνα πίτα. Όποιο θέλει όμως να το δώσει λίγο έτσι. Λίγο έτσι να στέκεται ωραία στο τραπέζι και να προμηνεί αυτό της πίτσας. Βάζει λίγα όπως είναι λαχανικά ό,τι έχει. Ή αφού ψηθεί κάποια έτσι, προσούτο μπορούμε να βάλουμε αφού ψηθεί. Γαλοπούλα. Γαλοπούλα. Λοιπόν, ομάτα θέλω από πάνω γιατί είναι μια πολύ ωραία βάση. Στους 160 πάνω-πάνω με τη, συγγνώμη, στους 160 με την πάνω αντίσταση να ψηθεί. Αντικολλητικό χαρτί, όποιος θέλει να την τραβήξει όπως εγώ, αλλιώς με τη σπάτουλα θα βγει πολύ εύκολα. Για περίπου μισή ώρα να ψηθεί καλά η πατάτα. Έτσι. Τα πάω όλα. Τα πάω όλα. Τα πες όλα. Τα πες όλα. Τώρα τα πάμε.